Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Ναι, ξεκίνησε τη Σουντάλη με το νούμερο 34 πλέον στον ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε σήμερα, παρουσιάστηκε με ένα πολύ ωραίο βίντεο στην παραλία. Έκανε και την πρώτη προπόνηση, γνωρίστηκε με τους παίχτες, η πρώτη του συνέντευξη, όλα τα καθιερωμένα. Για μια μεταγραφή που νομίζω ότι εμπνέει γενικώς σιγουριά ότι θα πιάσει, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά έχει αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν από την ομάδα, έχει παραστάσεις, έχει πολλή ποιότητα ως ποδοσφαιριστής. Είπε και ο ίδιος ότι γενικώς την επίθεση αγωνίζεται, δημιουργεί για τον εαυτό του, είναι πολύ κινητικός, γρήγορος, αυτά που ξέρουμε δηλαδή. Δεν μένει σιγά σιγά να το δούμε πώς θα προσαρμοστεί στον ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν παίζει την Τετάρτη με την Μπόρατς. Από εβδομάδα να δούμε ή όταν τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής, όταν δει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάει, να αρχίσει να χρησιμοποιείται είτε στην επίθεση είτε στα αριστερά. Και φυσικά είναι σχετικό με τον Τσουντάλη και την θέση του και ότι θα γίνει με τον Τσάλοφ, ότε και αν θα υπογράψει οριστικά στον ΠΑΟΚ. Πέρασε αυτή η εβδομάδα, να μην ήταν και αναμενόμενο να περάσει αυτή ολόκληρη η εβδομάδα. Επλέον η αυριανή ημέρα είναι η καθοριστική. Από την πλευρά του παίχτη να κάνει το βήμα, να υπογράψει στον ΠΑΟΚ, γιατί προφορικά τα έχουν βρει για 3 χρόνια με 1,3 ετησίως, να υπογράψει, αυτό να επικυρωθεί, να είναι υπογεγραμμένο για να καταβάλει και ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια για την ρήτρα στη Τζέσικα Μόσας, που δεν έχει λόγο, και γι' αυτό με διάφορους τρόπους προσπαθεί να τον πιέσει, να τον πείσει να μην προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία, και μέχρι στιγμής το καθυστερεί. Είναι η αλήθεια, δεν το περιμέναμε να τραβήξει όλη αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα δούμε. Αύριο θα δούμε αν τελειώσει και αυτό, ώστε να έρθει ο Τσαλόφ να κλείσει τις θέσεις των φορ και να δούμε και τους τάλλους πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί στην πορεία. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι θέμα άμεσο, δεν παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή. Τώρα τις προκρίσεις, και άλλο όταν τις πάρουν οι παρόντες, οι περσινοί, ακόμα και ο Καμαρά, δεν έχει μπει απολύτως στο κλίμα και τακτικά στις απαιτήσεις που έχει ο προπονητής. Με τα γραφικά όλα αυτά λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα, είναι η αλήθεια. Του νεαρού Άγγλου ήταν η μεγάλη έκπληξη, του οποίου σωστά το όνομα λόγω και της καταγωγής στην Ιγυρία είναι Σορετήρε, Σορτάιρ, και όμως είναι Σορετήρε όπως υπάρχουν και δηλώσεις του Σόλτσχερ όταν κάποτε ήταν στο United και διόρθωσε ένα δημοσιογράφο στην προφορά του ονόματος. Αυτή είναι η πιο μεγάλη έκπληξη από όλες τις πλευρές, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ σπάνιο Άγγλος να αφήσει το νησί από οποιαδήποτε κατηγορία και ειδικά από μεγάλη ομάδα. Μια υπόθεση την οποία ο ΠΑΟΚ παρακολουθούσε εδώ και πολλούς μήνες, κατάφερε να πείσει με πολλές επικοινωνίες και ταξίδια τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. 20 ετών, φυσικά δεν ξέρεις πώς θα προσαρμοστεί, πού θα παίξει, πώς θα ξεκινήσει. Και πάντα λέω για νεαρούς που έρχονται από διάφορες χώρες ότι ο πρώτος στόχος είναι να πείσουν ότι είναι καλύτεροι και μπορούν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα από τους νεαρούς του ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν στις ακαδημίες και έχουν αποδείξει πόσο καλά μπορούν να παίξουν την πρώτη ομάδα και γρήγορα. Και ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας και ο Τζίμας και ο Κούτσιας και ο Τσιγκάρας και ο Μιχαηλίδης είναι πολλοί, ειδικά αυτής της γενιάς, παιδιά γεννημένα κοντά στο 2000, που παίζουν και έχουν αρκετή παρουσία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ένας ταλαντούχος μεσοεπιθετικός που θα έρθει και αυτός για να δούμε τι θέση θα έχει στο ρόστερ
και μεσοεπιθετικά που ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γεμάτος, είναι, έχει πάρα πολύ ποιότητα. Εκεί πλέον εφόσον ανακοινώθηκε το Σουντάλι, εφόσον έρθει ο Τσάλοφ, ένας χαμός γίνεται. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά. Αυτή αυξάνεται σε μεγάλο ποσοστό και μένει να δούμε την κίνηση που θα κάνει στο κέντρο, όπου προέκυψε μια κινητικότητα για τον Ρουμάνο, τον Μάριν, από την Κάλιαρη. Αναζήτηση για να βρεθούν τα χαρακτηριστικά μεσοαμυντικά που λείπουν από τον Λουτσέσκου. Εντάξει, εκεί καθυστερήσει λίγο και σίγουρα θα πάει πιο πίσω η μεταγραφή του ΧΑΦ. Φαντάζομαι ότι μετά τον ΧΑΦ δεν θα υπάρχει άλλη κίνηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, έτσι. Ή κλείνει νομίζω, ή θα ψαχθεί για κάποιον. Θα μετόπισε κάποιον μπακ ίσως. Ναι, δεν μπορείς, βλέπεις τι γίνεται. Και ο Αύγουστος είναι μήνας ευκαιριών. Ναι. Πολλά πράγματα προκύπτουν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και αν συνεχίζει και αν προκρίνεται, αν υπάρχει πάντα ζωντανό το όραμα του Champions League. Mm-hmm. Θα παίξει ρόλο αν τυχόν χτυπά ξύλο αποκλειστεί κάποια στιγμή. Είναι πολύ, πολύ σχετικό. Οι ανάγκες της ομάδας με τα γραφικά σιγά σιγά κλείνουν. Τώρα, ποιος μπορεί να φύγει και με ποια συνθήκη, και ο Εκόνγκ θα μπορούσε να φύγει, που δεν είναι και ο υπέρ απαραίτητος, θα μπορούσε να αντικατασταθεί με άλλο στόπερ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την αγορά για δεξί στόπερ. Και από εκεί πέρα, εντάξει, σαφώς πρέπει να ετοιμάζεται για κάθε τύπο αφορά νεαρό του ποδοσφαιριστή, γιατί νομίζω ότι και για τον Κοτάρσκι και για τον Κουλιαράκη ειδικά οι ενδιαφερόμενοι από Γερμανία, από Ιταλία δεν θα σταματήσουν μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος. Θα συνεχίσουν, θα πιέζουν λίγο πολύ, ξέρουν και τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ με παίκτες που δεν έχουν ρήτρες. Άρα επαναλαμβάνω ότι και οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ και τα θέλω του ΠΑΟΚ επηρεάζονται πάρα πολύ από την πορεία του στην Ευρώπη. Όσο η ομάδα συνεχίζει στην κορυφαία διοργάνωση τα πραγματικά, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε κάποια παραχώρηση. Ναι, ναι. Ωραία, Δημήτρη, δεν έχουμε κάτι άλλο φαντάζομαι, έτσι. Τώρα, αγωνιστικά, μόλις τελείωσε η προπόνηση, όλα καλά, είναι όλοι υγιείς, κανένα απολύτως πρόβλημα, είπαμε μπήκε και του Σουντάλι. Μένουν άλλες δύο προπονήσεις για να δείξει και τις επιλογές του Λουτσέσκου πώς θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ τη Δετάρτη στη Βοσνία. Και κυρίως από τα τέσσερα άτομα, τον Κωνσταντέλια, τον Ζίφκοβιτς, τον Καμαρά και τον Κεντζιόρα, ποιοι μπορούν να πάρουν θέση στην δεκάδα. Αυτά είναι τα ερωτηματικά και εκεί θα επικεντρωθεί και η προσοχή όλων μας στις άλλες δύο προπονήσεις. Οκ, Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Τζορμπατζόλου στον Ερακλή Αντίπα και πάλι, γιατί έχουμε κάτι νότερο σαν αφορά το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έλα, Ερακλή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα και στους ακροατές του Μπιγκούνι Sport FM. Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που είπε ότι ο Ολυμπιακός παλεύει την βόμβα, ουσιαστικά την ενεργοποιεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 6 παρα 5 θα βρίσκεται στο αναμένητος Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάλιστα. Οπότε για να φέρετε και εδώ πέρα σημαίνει ότι είναι κλεισμένη υπόθεση. Μα και εγώ δεν ανοίγω με εύκολα, ξέρεις, επί τις υποθέσεις που έχω για να βγω εγώ τώρα ότι παλεύει την μεταγραφική μου βόμβα και ότι είναι τόσο κοντά και απομένουν λεπτομέρειες που σου είπα πριν από πόσο ήταν τώρα, ξέρω, χάρη και την ώρα. Καμιά ώρα, ναι, περίπου, ναι. Τώρα, ας πούμε, έβγαλε την ενημέρωση του Ολυμπιακού ότι έρχεται ο παίχτης. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε για οποιαδήποτε λεπτομέρεια εδώ θα είμαστε, έτσι, οτιδήποτε προκύψει, νεότερο. Σε βλέπω έτσι όπως το πάμε. Κάτσε ρε φίλε, έχεις πολλές υποθέσεις ανοιχτές. Να με κάνεις και 12-2 το βράδυ. Ωραία, Ρακλή, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν. Αυτά και από.